Απίστευτο αυτό που γίνεται στα Μάλια αυτή τη στιγμή. Αποσβολωμένοι οι κάτοικοι στα Μάλια γίνονται μάρτυρες της βιβλικής καταστροφής. Ώρες δύσκολες. Κοιτάξτε τα αυτοκίνητα που φύγει από τις θέσεις τους. Πρωτόγνωρα, ακραία καιρικά φαινόμενα σαρώνουν όλη τη βόρεια πλευρά της Κρήτης. Ο Δήμος Χερσονήσου βρίσκεται στο κέντρο του κυκλώνα. Τα ρέματα υπερχυλίζουν. Ορμητικά νερά σκεπάζουν τα πάντα. Μια γυναίκα κρατιέται από ένα στήλο. Η βοήθεια φτάνει ευτυχώς πριν την παρασύρει το νερό. Οι οικισμοί ο ένας μετά τον άλλο παραδίδονται στη μανία του καιρού. Οι καταστροφές ανυπολόγιστες σε Μάλια, Χερσόνησο, Ανισαρά, Γούρδες, Γούβες και Ανάληψη. Σπίτια και επιχειρήσεις έχουν πλημμυρίσει. Οχήματα παρασύρονται από την ορμή του νερού προς τη θάλασσα. Σκηνικό τρόμου και αγωνίες για τους πολίτες που καλούσε βοήθεια εγκλωβισμένη στα σπίτια τους από το νερό, τη λάσπη και τα φερτά υλικά. Κατάσταση πρωτόγνωρη, δεν την έχουμε ξαναδεί στο Δήμο. Πάρα πολύ νερό, εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή δεν έχω πληροφορίες για άτομο να είναι σε μέγιστο κίνδυνο. Έχουν φουσκώσει όλα τα ρέματα. Έχει παρασύρει δεκάδες αυτοκίνητα στην παραλία, σε καταστραφεί οδοστρώματα. Σοβαρό πρόβλημα και στην περιοχή του Πλατανιά. Ο ποτάμος έχει φουσκώσει. Πυροσβεστική υπηρεσία και αστυνομία καλούν τους κατοίκους της παραποτάμιας περιοχής να εκενώσουν τα σπίτια τους. Τώρα έχουμε και προβλήματα στο Ρέθυμνο, σχεδόν σε όλους τους δήμους. Ευτυχώς και μάθα. Έσωσε αρκετούς ανθρώπους και μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, δεν υπάρχει πρόβλημα από πλευράς να θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές. Η πυροσβεστική δέχτηκε συνολικά περισσότερες από 300 κλήσεις για πάτληση υδάτων, ενώ οι άντρες της ΕΜΑΚΑ επιχειρούν αδιάκοπα μεταφέροντας ηλικιωμένους και μικρά παιδιά σε ασφαλή σημεία, καθώς το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. 18 διασώσεις, 15 στη Χερσόνησο και 3 στα Μάλια, γίνανε στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείο. Και άλλες δύο γίνανε στο Ρέθυμνο. Τα προβλήματα παρουσιαστήκαν στα εντελώς παραλιακά σημεία, εκεί που ήταν οι εκβολές των χυμάρων. Μέσα σε λίγες ώρες η βροχόπτωση έφερε 100 χιλιοστά νερού, ως αντίστοιχη σε βροχές 2 μηνών. Τα σχολεία θα μείνουν κλειστά στις πληγήσεις περιοχές.